Γεια σας πολίτες των Χανίων. Γεια σας. Χαιρετίζω στο πρόσωπό σας την Κρήτη που έδωσε νόημα στη λέξη ελευθερία. Χαιρετίζω στο πρόσωπό σας την Κρήτη την ανυπόταχτη, την εποχή της τουρκοκρατίας, την Κρήτη της αντίστασης, την εποχή της κατοχής, την Κρήτη της δημοκρατίας, την Κρήτη του Ελευθέριου Βενιζέλου, αλλά και την Κρήτη των μεγάλων ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού, του Νίκου Καζαντζάκη, του Μίκη του Θοδωράκη, του Νίκου του Ξυλούρη, την Κρήτη που έμαθε σε όλους μας, όταν δίνουμε αγώνες, όταν διαδηλώνουμε να τραγουδάμε πότε θα κάνει ξαστεριά, αλλά και την Κρήτη που μας έμαθε ότι ξαστεριά θα κάνει μονάχα όταν το πιστέψουμε και το αποφασίσουμε και πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, μόνο τότε κάνει ξαστεριά. Ήρθε η ώρα της αριστεράς, αλλά ήρθε πάνω απ' όλα η ώρα της Ελλάδας, η ώρα του ελληνικού λαού, που μετά από 4 χρόνια λαιλασίας έχει την ευκαιρία μπροστά στα χέρια του. Έχει την ευκαιρία να το πιστέψει και να αγωνιστεί για να κάνει ξαστεριά. Και φίλες και φίλοι, μόνο αν αποφασίσουμε να σηκωθούμε από τον καναπέ και να αγωνιστούμε, να διεκδικήσουμε τα δίκια μας, τότε μόνο μπορούμε να καταφέρουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Τότε και μόνο τότε, όταν αφήσουμε τον καναπέ και βγούμε στη στράτα των μουσούρων, στους δρόμους του αγώνα, όταν όλοι εμείς πάρουμε στα χέρια μας την όμορφη πατρόνα της δημοκρατίας, της πατρίδας, της λαϊκής κυριαρχίας, που σήμερα δεν είναι άλλη από την απόφαση, τη θέληση, τη συμμετοχή, την αντίσταση και την ψήφο μας. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να αποτινάξουμε τον φόβο, τους εκβιασμούς, το πέπλο του ψέματος και της απάτης. Πολίτες των Χανίων, τούτες στις μέρες ο άνεμος μας κυνηγάει, λέει ο ποιητής. Και πράγματι, τούτες τις μέρες και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που διαθέτουν. Και να γνωρίζετε ότι το ψέμα θα είναι το πιο έντιμο από αυτά τα μέσα. Θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που διαθέτουν προκειμένου να συκοφαντήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ και να προσπαθήσουν να αλλάξουν το διακύβευμα, την ατζέντα αυτών των εκλογών. Τους απαντάμε εδώ, από τα Χανιά, άδικος κόπος. Την ατζέντα, όσο και να προσπαθούν, δεν θα τη διαμορφώνουν τα παπαγαλάκια των δελτίων της διαπλοκής, ούτε οι μονταζιέρες του Μεγάρου Μαξίμου. Την ατζέντα, δηλαδή αυτό που σκέφτεται, αυτό που προσδοκά ο λαϊκός κόσμος από την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, την διαμορφώνει η ίδια η πραγματικότητα, η ίδια η ζωή. Η ίδια η ζωή είναι αυτή που ιεραρχεί τα προβλήματα και τις καταστάσεις. Θα σας έλεγα λοιπόν αυτές τις λίγες μέρες που απομένουν, τις 30 περίπου μέρες μέχρι τις εκλογές στις 18 και στις 25 του Μάη, κλείστε τις τηλεοράσεις και βγείτε στους δρόμους να πείσετε τους πολίτες ότι τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία να αλλάξουμε τα πράγματα για την Κρήτη, να αλλάξουμε τα πράγματα για την Ελλάδα, να σταματήσουμε αυτή την καταστροφή και τη λαιλασία του τόπου. Είμαι όμως βέβαιος ότι την ατζέντα τη διαμορφώνει η ζωή, γιατί μερικά πράγματα είναι τόσο σημαντικά ώστε να διακυβεύεται η ίδια η ζωή και το μέλλον ενός τόπου. Το αν θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με το κεφάλι σκυφτό και να δεχόμαστε τα μνημόνια της καταστροφής, ξέρετε, δεν αποτελεί απλά μια πολιτική διαφωνία. Είναι ζήτημα ζωής και επιβίωσης. Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, που είδε τα όνειρα και τη ζωή του να καταστρέφονται τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο ιεραρχεί η ζωή και η πραγματικότητα και σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής, το μέλλον των παιδιών μας, το περιβάλλον,
τις θάλασσες, τον αέρα που αναπνέουμε. Φίλες και φίλοι πολίτες των Χανίων, μήπως είδατε κανένα από τα μεγάλα και αντικειμενικά μέσα που μας ενημερώνουν, κανένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό να ασχολείται με το μέγα θέμα της απόθεσης των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο? Κανένας απολύτως. Την Κρήτη όμως και τον λαό της την απασχολεί αυτό το θέμα. Είναι θέμα συζήτησης, στις παρέες, στα καφενεία. Ο κόσμος το συζητάει αγωνιά. Άρα θέλουν, δεν θέλουν, το προβάλλουν, δεν το προβάλλουν. Είναι στην ατζέντα αυτών των εκλογών. Γι' αυτό και εμείς εδώ από τα Χανιά, σε αυτήν την πολυπληθή συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ και της περιφερειακής κίνησης ριζοσπαστικής συνεργασίας Κρήτης, αλλά και της δημοτικής κίνησης που διεκδικεί να αλλάξει, να γυρίσει σελίδα με τον Μιχάλη Τοσαρή στα Χανιά, στην πόλη σας, θα δηλώσουμε, θα φωνάξουμε, θα βροντοφωνάξουμε ότι σε αυτή τη μάχη ο κριτικός λαός που τη δίνει απομονωμένος από τα μέσα ενημέρωσης δεν θα είναι μόνος. Θα βροντοφωνάξουμε λοιπόν μακριά τα χημικά από την Κρήτη. Πάρτε τα σκουπίδια σας αλλού, αν θέλετε να τα ρίξετε στις θάλασσες, να τα πάτε στις βόρειες θάλασσες, όχι εδώ. Εδώ δεν θα σας αφήσουμε εμείς, κύριε Μπαρόζο, δεν θα σας αφήσει ο ελληνικός και ο κριτικός λαός. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό το περιβαλλοντικό και πολιτικό έγκλημα. Φίλες και φίλοι, θέσαμε το ζήτημα αυτό με όλους τους τρόπους. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Νίκο τον Χουντή, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον Κρήτονα τον Αρσένη που είναι σήμερα εδώ, με όλους τους τρόπους θέσαμε το θέμα αυτό στη Βουλή. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι σήμερα μαζί μας, Μιχάλης ο Κρυσοτάκης, ο Ανδρέας ο Ξανθός, η Σοφία Σακοράφα, ο Αποστόλης ο Αλεξόπουλος, που δεν τον είπε καλά πριν ο εκφωνητής. Όλοι θέσαμε το θέμα αυτό στη Βουλή. Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν αστείες απαντήσεις. Το μόνο που ψέλησε για το θέμα αυτό ο Υπουργός των Εξωτερικών και δεκανίκη του κυρίου Σαμαρά, η νέα συνιστόσα του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Βενιζέλος, ήταν ότι όσοι αντιστέκονται σε αυτό το έγκλημα δημιουργούν μια αρνητική συζήτηση στη διεθνή τουριστική αγορά. Αντί λοιπόν ως όφιλε να θέσει βέτο, καλεί τον κριτικό λαό σε σιωπητήριο για την αγωνία που έχει για το ίδιο του το μέλλον. Η Κρήτη απειλείται και ο κύριος Βενιζέλος νοιάζεται για τις αγορές που τις θεωρεί πιο έξυπνες από τους θεσμούς, όπως προσφάτως δήλωσε. Λοιπόν, επειδή ο λαός της Κρήτης νοιάζεται για τον τόπο του, για το περιβάλλον και την ιστορία του, θα κάνει αυτός ό,τι μπορεί για να σταματήσει το έγκλημα, να σταματήσει η καταστροφή των χημικών όπλων στα νερά της Μεσογείου. Και θα το καταφέρει. Να με θυμηθείτε ότι θα το καταφέρει. Και η συμμετοχή την άλλη Κυριακή στα Σφακιά, όπου ο Δήμαρχος Σφακίων οργανώνει αυτή την παλαϊκή συγκέντρωση, θα είναι μια απάντηση στο σιωπητήριο των μέσων ενημέρωσης. Χανιώτες και χανιώτισες, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά προχθές, ανήμερα του Πάσχα, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σόιμπλε, αποφάσισε να ασεβήσει κατά της Ελλάδας και των Ελλήνων. Ανήμερα της γιορτής που συνδέεται με την ελευθερία και την Ανάσταση της Ελλάδας και του λαού της, και μια μέρα πριν από τη μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου, αποφάσισε να συμπεριφερθεί απέναντι στους Έλληνες σαν σε λαό υποκατοχή ή σαν σε λαό που δεν ξέρει τι σημαίνει αξιοπρέπεια ή σαν σε λαό που ξέχασε την ιστορία του, ακόμα και την πιο πρόσφατη ιστορία της αλυσίδας των μαρτύρων, στους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς του, τα μαρτυρικά χωριά του, όπως η Κάνδανος, η Βιάνος, τα Καλάβρητα, που ξέχασε ή είναι πρόθυμος να ξεχάσει τι του χρωστά η πατρίδα του, η Γερμανία, από ηθική
αλλά και από οικονομική άποψη. Τι άλλο να σκεφτεί κανείς όταν ένας Γερμανός υπουργός υποδεικνύει στους Έλληνες και στις Ελληνίδες λίγο πριν τις ευρωεκλογές τι πρέπει να ψηφίσουν. Ή πιο σωστά, όταν διατάζει εμέσως πλην σαφώς τους Έλληνες ποιον να ψηφίσουν, τον εκλεκτό του. Α, λοιπόν, τι είπε με μεγάλη αλαζονία ανήμερα του Πάσχα ο στενός συνεργάτης της κυρίας Μέρκελ σε μια ελληνική εφημερίδα. Και αφού έπλεξε το εγκόμιο στα αποτελέσματα του προγράμματος που λιλάτισε τη χώρα, που έκοψε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικό κράτος, είπε ότι είναι απόλυτα πεπισμένος ότι ο Πρωθυπουργός Σαμαράς και ο Υπουργός Οικονομικών Στουρνάρας αποδίδουν και φέρουν αποτελέσματα και ελπίζω, είπε, ότι ο κ. Σαμαράς θα συνεχίσει να πείθει την πλειοψηφία των Ελλήνων ότι αυτός είναι ο σωστός και ο καλύτερος δρόμος για την Ελλάδα. Ο κ. Σόιμπλε είναι πεπισμένος, ελπίζει, ξέρει αυτός ποιος είναι ο σωστός δρόμος για την Ελλάδα. Και για να μην αφήσει καμία αμφιβολία για το τι εννοεί, συμπλήρωσε. Η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση που πορευόμαστε τα τελευταία χρόνια. Προσέξτε, δεν έχει καν τη διπλωματική ευγένεια να γλυκάνει, να χρυσώσει το χάπι λέγοντας «νομίζω» ή «πιστεύω» ή «ότι αυτή είναι η γνώμη μου». Όχι. Η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει. Ο Χερ Σόιμπλε διατάζει την κυβέρνηση, ο Χερ Σόιμπλε απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο άξονας των μνημονίων. Ο άξονας Μέρκελ, Σόιμπλε, Σαμαρά. Και αυτός ο άξονας δεν κρύβει λόγια. Η Ελλάδα, λένε, πρέπει να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση. Ποια κατεύθυνση, αλήθεια? Στην κατεύθυνση που παράγει φτώχεια, στην κατεύθυνση που παράγει ανεργία, που παράγει απελπισία, που παράγει θάνατο. 4 χρόνια τώρα. Ξέρουμε ποια είναι αυτή η κατεύθυνση. Είναι η κατεύθυνση που διώχνει από την πατρίδα μας εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά, στην πλειοψηφία τους επιστήμονες, με υψηλής ποιότητας σπουδές, με υψηλή μόρφωση, φωτεινά μυαλά και τα στέλνει μετανάστες στο εξωτερικό. Είναι η κατεύθυνση που έχει κουρελιάσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι η κατεύθυνση που μετατρέπει τον ελεύθερο παραγωγό σε δούλο και τον ελεύθερο άνθρωπο σε δέσμιο του φόβου για το αύριο. Είναι η κατεύθυνση που βάζει τους τραπεζίτες, τους ολιγάρχες της διαπλοκής, τα γερμανικά συμφέροντα, την εξουσία και τα κέρδη όλων τους πάνω από τους ανθρώπους. Είναι η κατεύθυνση που όλοι πια ξέρουμε τα αποτελέσματά της, γιατί βλέπουμε ότι διαλύει τη χώρα, ότι καταστρέφει, ταπεινώνει τους ανθρώπους. Και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει μισητή στη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, όσο και αν προσπαθούν κάθε βράδυ στα δελτία των 8 να μας αλλάξουν μυαλά. Δεν αλλάζει ο κόσμος μυαλά. Ζει αυτή την πραγματικότητα και σας έχει καταλάβει πια, κύριοι των δελτίων των ειδήσεων. Έχει καταλάβει ο κόσμος ποια είναι τα συμφέροντά σας, ποιους εξυπηρετείτε, γιατί δίνετε αυτή τη λυσαλέα μάχη για να στηρίξετε ένα καθεστώς που είναι ετοιμόρροπο. Αυτή λοιπόν είναι η κατεύθυνση που μας λέει ο Χερ Σόιμπλε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε. Και για την επιμονή του στην κατεύθυνση αυτή, συγχαίρει τους συμμέτοχους στον άξονα των μνημονίων, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Στουρνάρα. Παραλείπει, όπως θα καταλάβατε, θα αντιληφθήκατε, να συγχαρεί και τον κύριο Βενιζέλο, έτσι για να αποδειχθεί και να κατανοήσουμε όλοι ότι ορισμένες φορές οι στυλοβάτες των μνημονίων είναι αναλώσιμοι μιας χρήσεως. Αλλάζουν ονόματα, αλλάζουν και αφημί στα κόμματά τους για να μην πληρώσουν τα χρέη που έχουν καταχρεώσει τις τράπεζες και τον ελληνικό λαό, αλλά είναι αναλώσιμοι. Βέβαια, για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Στουρνάρα, ο κύριος Σόιμπλε λέει ότι αποδίδουν. Άδικο έχει. Μια ματιά στο τοπίο της κοινωνικής ερήμωσης να ρίξει κανείς, καταλαβαίνει πόσο δίκιο έχει να διαφημίζει δημοσίως το έργο της σημερινής συγκυβέρνησης. Αυτός είναι, λέει, ο σωστός και ο καλύτερος δρόμος για την Ελλάδα. Και μας καλεί να
πιστούμε όχι από την εμπειρία μας, όχι από τα δράματα που βλέπουμε και ζούμε, όχι από τα ερείπια που αντικρίζουμε, αλλά από τον κύριο Σαμαρά. Και να δώσουμε την ευκαιρία στον άξονα αυτόν που σας είπα, Μέρκελ Σόιμπλε Σαμαρά, να συνεχίσει την ίδια πολιτική με την ψήφο μας αυτή τη φορά. Καλά, αυτό περιμένει, δικαίωμά του είναι. Ας ετοιμάζεται όμως ταυτόχρονα καλού κακού. Πολύ σύντομα θα έχει απέναντί του να διαπραγματευτεί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με νοπή λαϊκή εντολή να στηρίξει την κοινωνία, να στηρίξει το δίκαιο του λαού μας, να στηρίξει το δίκαιο της πατρίδας μας. Ας ετοιμάζεται καλού κακού ο κύριος Σόιμπλε. Αλλά ξέρετε τι παθαίνει εδώ ο υπουργός της κυρίας Μέρκελ. Πέφτει στην παγίδα της νεοφιλελεύθερης αλαζονίας του. Στον λάκκο της γερμανικής υπεροψίας που σκάβει τα τελευταία χρόνια το Βερολίνο. Μας αποκαλύπτει δηλαδή ότι όποιος ψηφίζει στις ερχόμενες ευρωεκλογές Σαμαρά είναι σαν να ψηφίζει Σόιμπλε. Και Μέρκελ φυσικά. Είναι σαν να στηρίζει τον άξονα των μνημονίων με δύο λόγια. Όποιος ψηφίζει Σαμαρά, ψηφίζει τον καλύτερο εν Ελλάδη αντιπρόσωπο των γερμανικών συμφερόντων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να την πούμε την αλήθεια. Γι' αυτό, πολίτες των Χανίων, ας μη γελιόμαστε. Όποιος ψηφίζει τα κόμματα του Μνημονίου, στηρίζει την ηγεμονία τη γερμανική, στηρίζει μια πολιτική για τη λιτότητα, για το χρέος που είναι αδιέξοδη, στηρίζει μια αδιέξοδη πολιτική για την Ευρώπη και άρα σε αυτό το σημείο εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σόιμπλε, διότι με αυτόν τον τρόπο έθεσε το πραγματικό δίλημα αυτών των ευρωεκλογών. Και το πραγματικό δίλημα αυτών των ευρωεκλογών δεν είναι αν είναι καλύτερος ο Τσίπρας ή ο Σαμαράς. Το πραγματικό δίλημα αυτών των ευρωεκλογών είναι με τη Μέρκελ ή με την Ελλάδα. Είναι με τη Μέρκελ και το Σόιμπλε και τα μνημόνια ή με το ΣΥΡΙΖΑ την ανατροπή και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Αυτό είναι το δίλημα. Πρέπει όμως φίλες και φίλοι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα όχι μόνο για τον Υπουργό των Οικονομικών της Γερμανίας και την κυρία Μέρκελ που ήρθε πριν από λίγες μέρες να στηρίξει τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα, τον κύριο Σαμαρά, αλλά και για τους Έλληνες πολιτικούς που εντέλλονται να ψηφίσουμε. Γιατί αν είχαν έστω αυτοί οι Έλληνες πολιτικοί και μία σπίθα, μόνο μία σπίθα από το ελληνικό φως για το οποίο ο Πρωθυπουργός μας μίλησε ανήμερα της Ανάστασης, θα έπρεπε να πούν στον κύριο Σόιμπλε. Κύριε Σόιμπλε, ως Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, δεν έχεις καμιά δουλειά να ανακατεύεσαι στα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Ως τέλεχος της γερμανικής δεξιάς κάνε ό,τι νομίζεις. Αλλά η Ελλάδα δεν είναι ούτε άνω Μπανανία, ούτε κάτω Σαξονία για να κάνεις εσύ κουμάντο και να μας λες τι θα ψηφίσουμε. Δεν μπορείς να υποδεικνύεις στους Έλληνες τι και ποιον θα ψηφίσουν. Μπορεί να είσαι εταίρος, αλλά δεν είσαι το αφεντικό αυτής της χώρας. Διότι σε αυτή τη χώρα αφεντικό είναι μονάχα ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Και αυτός θα αποφασίσει. Μόνον αυτός θα αποφασίσει για το μέλλον του τόπου. Αυτά βέβαια θα έπρεπε να πει μια κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της, που σέβεται το ρόλο της σε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα. Δεν πρόκειται φυσικά να το πει, ούτε περιμένουμε να το πει η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά. Γιατί ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνησή του ξέρουν ότι δεν τους θέλει ο ελληνικός λαός και θεωρούν ευπρόσδεκτη κάθε επέμβαση, κάθε ξένη απειλή για το τι δήθεν περιμένει τους Έλληνες αν αποδειχθούν απρόθυμοι να συμμορφωθούν προς τα συμποδείξεις. Και θεωρούν εντελώς φυσική
και επιθυμητοί τη θέση τους σε αυτόν τον άξονα των μνημονίων. Έτσι δυστυχώς έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Αυτοί κυβερνούν τη χώρα. Αυτοί τρομοκρατούν τον ελληνικό λαό. Αυτοί είναι που μας είπαν πριν τις εκλογές του 12 ότι έτσι και ψηφίσετε το ΣΥΡΙΖΑ θα χάσετε μισθούς, καταθέσεις, δουλειές, θα χάσετε χωράφια, σπίτια. Δεν κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, αλλά χάσαμε και μισθούς και δουλειές και καταθέσεις και χωράφια και σπίτια, διότι μας τα πήραν οι τράπεζες, μας τα πήρε ο κύριος Τουρνάρας, μας τα πήρε η πολιτική των μνημονίων. Αυτοί δυστυχώς κυβερνούν αυτή τη χώρα και από αυτούς πρέπει να απαλλαγούν. Πολλά λοιπόν θα δουν ακόμα τα μάτια μας και θα ακούσουν τα αυτιά μας μέχρι την ώρα της κάλπης. Είδαμε τις προάλλες την λεγόμενη έξοδο στις αγορές, με τα έξοδα βέβαια να τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ακούσαμε και θα ξανακούσουμε χίλιες φορές το παραμύθι του success story από τα χείλη όλων εκείνων ντόπιων και ξένων που βολεύονται με τη σημερινή πολιτική της καταστροφής. Την ίδια κατεύθυνση που λέει και ο κύριος Σόιμπλε. Θα δούμε σε μερικές μέρες τη μεγαλύτερη απόπειρα προεκλογικής εξαγοράς συνειδήσεων από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Τη διανομή σε 1 εκατομμύριο ανθρώπους ενός ποσού φιλανθρωπίας για να πιστούν, να πειθαρχήσουν στις εντολές του άξονα. Και φυσικά θα δοκιμάσουν να παρέμβουν οι παράγοντες των πιο συντηρητικών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τιμωρία που περιμένει τους Έλληνες αν κάνουν την αποκοτιά και ψηφίσουν με γνώμονα το συμφέρον της χώρας, του λαού και του μέλλοντος των παιδιών τους. Οι δηλώσεις αυτές είναι ψέγμα, είναι μπροστά σε αυτό που θα δούμε πτέσμα και θα δούμε πολλά. Ή μάλλον, αν θέλετε, οι δηλώσεις αυτές ήταν η συνέχεια της προπαγανδιστικής επίσκεψης της κυρίας Μέρκελ στην Αθήνα. Έπονται όμως πολλά ακόμα επεισόδια. Εκείνοι που θεωρούν την Ελλάδα αγκιστρωμένο ψάρι δεν πρόκειται να παρατηθούν από την προσπάθεια πριν ολοκληρώσουν το έργο τους. Και ξέρουμε πια όλοι ποιον ψηφίζουν, ποιον στηρίζουν, ποιον διαφημίζουν. Και ποιον δυσφημίζουν, ποιον συκοφαντούν, ποιον φοβούνται. Έναν και μόνο φοβούνται. Εσάς. Τον ελληνικό λαό και την κρίση του φοβούνται. Τον ΣΥΡΙΖΑ που θα κερδίσει τις ευρωεκλογές με πολύ μεγάλη διαφορά και θα προκαλέσει έναν μεγάλο πολιτικό σεισμό που θα οδηγήσει σε εθνικές κάλπες και εξελίξεις πολιτικές που θα ανατρέψει το σχέδιο της κυρίας Μέρκελ για την Ευρώπη, της δικής της Ευρώπη, την Ευρώπη που θα έχει το όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο μια ειδική οικονομική ζώνη ανεργίας, ανασφάλειας εργασιακής, επισφάλειας εργασιακής και μια Ευρώπη όπου στον Νότο θα ξεπουλιέται ο δημόσιος πλούτος έναντι πινακίου φακής. Αυτό τρέμουνε, αυτό φοβούνται. Και βεβαίως, από μία άποψη, έχουν δίκιο να μας φοβούνται. Γιατί εμείς, ξέρετε, πολίτες των Χανίων, δεν θέλουμε να γίνουμε κυβέρνηση για να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, με τις ίδιες μεθόδους και τα ίδια μέσα. Εμείς ερχόμαστε από άλλη κατεύθυνση από ότι η εκλεκτή του Βερολίνου. Εμείς είμαστε σε ανειρήνευτο αγώνα με αυτόν τον άξονα των μνημονίων και σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα. Οι ρίζες οι δικές μας, πολίτες των Χανίων, δεν είναι ούτε το Βερολίνο, ούτε το Χάρβαρντ. Οι ρίζες οι δικές μας είναι στους δύσκολους αγώνες για τη χειραφέτηση των εργαζόμενων και του λαού. Οι ρίζες οι δικές μας είναι στις ακροναυπλίες και στα ξερονήσια, στην εθνική αντίσταση κατά της χιτλερικής κατοχής, στην αντίσταση τη δημοκρατική του λαού μας κατά της ξενοκίνητης χούντας, στους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας που έφεραν προκοπή και δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Εκεί είναι οι δικές μας οι ρίζες. Μπορεί βεβαίως κάποιος, πολλοί από εσάς, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς σε αυτή εδώ τη συγκέντρωση, για πρώτη φορά έρχεστε σε συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς και για πρώτη φορά θα βρεθείτε και στην κάλπη της αριστεράς. Ξέρω λοιπόν ότι πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε διαφωνίες, να έχετε να επικρίνετε σε πολλά την αριστερά. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει
την ανιδιοτέλεια, την ετοιμότητα να σταθεί η αριστερά στις δύσκολες στιγμές στο πλάι του λαού μας και μάλιστα μέχρι της αυτοθυσίας. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την αφοσίωσή μας στα συμφέροντα της πατρίδας μας, στην εθνική ανεξαρτησία και τη δημοκρατία. Με αυτό το μεγάλο, το βαρύ ηθικό φορτίο είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες της διακυβέρνησης της Ελλάδας. Όχι ως μεταπράτες, αλλά ως δημοκράτες. Δεν θέλουμε τη διακυβέρνηση ως σκοπό, αλλά ως μέσο για να μπει ορμητικά ο λαός στο προσκήνιο, να γίνει πρωταγωνιστής, να αλλάξει τη δικιά του μοίρα. Και με ένα πρόγραμμα ριζικών αλλαγών στην οικονομία, στην κοινωνία, στο πολιτικό σύστημα, στη δημοκρατική εκπροσώπηση. Ένα πρόγραμμα που το διέπουν δύο βασικές και απλές αρχές. Ο άνθρωπος της δουλειάς, ο εργαζόμενος, ο μικρομεσαίος, ο αγρότης, ο επιστήμονας, ο νέος, στο επίκεντρο. Η διαπλοκή, η διαφθορά, οι ολιγάρχες, η σαπίλα του πολιτικού συστήματος, η παντοδυναμία της τραπεζικής αριστοκρατίας, στο στόχαστρο. Αυτές οι δύο απλές αρχές διέπουν το πρόγραμμά μας. Και γι' αυτό είναι ένα πρόγραμμα που αγκαλιάζει όλο και περισσότερος κόσμος, που μέχρι χθες δεν ήταν μαζί μας και που για πρώτη φορά θα βρεθεί στην κάλπη της αριστεράς, πρώτη φορά αριστερά, και η Ελλάδα θα δείξει το δρόμο σε όλη την Ευρώπη, ένα ντόμινο εξελίξεων στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, παντού, από τις εκλογές που θα αναδείξουν το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο με μεγάλη διαφορά για πρώτη φορά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Λένε όμως, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να βγάλω και το σακάκι μου, εδώ στα Χανιά κάνει ζέστη. Λένε όμως, φίλες και φίλοι, πολίτες των Χανίων, αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι εξτρεμιστές. Μας λένε εξτρεμιστές. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουμε παρτίδες με κανένα κέσαρα του πλούτου, της διαπλοκής και της εξουσίας των 10 οικογενειών που κυβερνούσαν αυτόν τον τόπο και πριν τα μνημόνια και θέλουν να κυβερνάνε και τώρα αυτόν τον τόπο και να το διαφεντεύουν. Μας κατηγορούν επίσης ότι είμαστε κατά της Ευρώπης. Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε κατά της δικής τους Ευρώπης, που επιλέγει κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια το μεσαίωνα αντί για το διαφωτισμό, που επιλέγει τον αυταρχισμό αντί για τη δημοκρατία, που επιλέγει τη λιτότητα αντί για την αλληλεγγύη. Ναι, αυτή δεν είναι η Ευρώπη των λαών που οραματίστηκαν οι λαοί. Αυτή είναι η Ευρώπη των τραπεζιτών, αυτή είναι η Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ με τα πύληνα πόδια. Δεν έχουμε θέση σε αυτή την Ευρώπη, κανένας λαός δεν έχει θέση σε αυτή την Ευρώπη. Έχουμε θέση στην Ευρώπη των λαών και εμείς είμαστε οι πιο ευρωπαϊστές από όλους τους άλλους, γιατί αυτό είναι μονάχα ένα μήνυμα θετικό απέναντι στους λαούς για την Ευρώπη. Μας λένε επίσης ότι είμαστε οπαδοί του κρατισμού. Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε αντίθετοι στο ξεπούλημα των δημόσιων αγαθών που συνδέονται με την ίδια τη ζωή του λαού μας, όπως το νερό, η ενέργεια, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. Και δεν θα το επιτρέψουμε αυτό το ξεπούλημα όσο περνάει από το χέρι μας και όσο περνάει από το χέρι του λαού μας. Μας λένε ότι δεν στηρίζουμε τις επενδύσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν στηρίζουμε επενδύσεις λαιλασίας και καταστροφής του περιβάλλοντος, επενδύσεις διασπάθησης του δημόσιου πλούτου, σαν αυτές όπου δανείζονται από τράπεζες καταχρεωμένες με λεφτά του ελληνικού λαού για να αγοράσουν κερδοφόρες επιχειρήσεις του δημοσίου, ότι δεν στηρίζουμε επενδύσεις που αποτελούν έγκλημα κατά του περιβάλλοντος, όπως αυτοί στις Κουριές της Χαλκιδικής, οι επενδύσεις που θέλουν εδώ να καταστρέψουν το φυσικό πλούτο και τις ακρογιαλιές της Κρήτης για να φτιάξουν μεγάλα ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις,
προκειμένου να κερδοσκοπούν κάποιοι λίγοι. Μας λένε υπονομευτές του τραπεζικού συστήματος. Ξέρετε γιατί? Γιατί καταγγέλουμε εδώ και 4 χρόνια το μεγάλο παιχνίδι που παίζεται με τις τράπεζες στη χώρα. Και καταγγέλουμε το τεράστιο σκάνδαλο να ζουν οι τράπεζες με δανεικά που αρπάζουν από το τραπέζι του φτωχού και να παραδίδονται στους τραπεζίτες για να συνεχίζουν την εκμετάλλευση του φτωχού. Και αν νομίζουν ότι θα αποφασίζουν να συνεχίζουν το έγκλημα ψηφίζοντας νόμους που τους δίνουν αμνίστευση, τους δίνουν αμνηστία, είναι γελασμένοι. Και τους το λέμε εδώ από τα Χανιά. Δημοκρατία και λαοκρατία σημαίνει δικαιοσύνη και εμείς πάνω απ' όλα θα φέρουμε τη δικαίωση και τη δικαιοσύνη στον ελληνικό λαό. Όσοι εγκλημάτισαν εις βάρος του ελληνικού δημοσίου θα βρεθούν απέναντι στην κρίση του ελληνικού λαού. Ας μην νομίζουν ότι με νόμους και τερτύπια μπορούν να την γλιτώσουν. Μας λένε τέλος εχθρούς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί πολεμάμε και θα πολεμάμε μέχρι τέλους τη διαπλοκή, το άρρωστο αυτό σύμπλεγμα πολιτικής εξουσίας και μεγάλων συμφερόντων που έχει παραδώσει στα χέρια των εθνικών εργολάβων τα κλειδιά της χώρας και τον ευαίσθητο για τη δημοκρατία τομέα της πληροφόρησης. Και τους το λέμε ξανά, άλλη μια φορά για να το ακούσουν καλά εδώ από τα Χανιά. Και ας βαράνε όσο θέλουν μέχρι τις ευρωεκλογές. Όσο μας βαράνε, παράσημα μας δίνουνε. Όλο το προηγούμενη εβδομάδα ασχολιόντουσαν με το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει δημοψηφίσματα. Ναι, λοιπόν, εμείς θα κάνουμε δημοψηφίσματα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουμε άλλο τρόπο εμείς. Όταν εμείς κερδίσουμε, μια δύναμη θα έχουμε. Την ισχύ και τη δύναμη που θα μας δίνει ο λαός όταν διαρκώς θα επιβεβαιώνει τη στήριξή του στο πρόγραμμά μας και στη θέλησή μας να συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα. Και τους το λέω λοιπόν για να μην αγωνιούν. Το πρώτο που θα θέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού θα είναι αν θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτόν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών που αθωώνει όλους όσους έκαναν εγκλήματα. Το πρώτο που θα θέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού θα είναι αν θα έχουμε αυτόν τον νόμο που δίνει τις συχνότητες, την πληροφόρηση, τα μεγάλα κανάλια στα χέρια μιας μικρής έκτασης ιδιοκτητών που αποκλείει από την ενημέρωση τους πολίτες και καθοδηγεί, προσπαθεί να καθοδηγήσει τον ελληνικό λαό. Ας το έχουν λοιπόν καλά στο μυαλό τους. Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της, θα εξαντλήσει όλα τα όπλα της δημοκρατίας, του συντάγματος, της ανεξάρτητης δικαιοσύνης για να εξαλείψει αυτό το καρκίνωμα της διαπλοκής που παραμορφώνει το σώμα της πατρίδας, που υπονομεύει δημοκρατικούς θεσμούς, που μετατρέπει την πολιτική σε σέρβις των μεγάλων συμφερόντων. Αυτοί είμαστε. Αυτά πιστεύουμε και αυτά θα κάνουμε πράξη με τη δική σας στήριξη. Και όπως σας βλέπω και με βλέπετε, θα γίνουν όλα αυτά σε αυτή τη χώρα και θα είναι μέρα μεσημέρι. Θα γίνουν με τη δική σας ψήφο. Θα γίνουν με τη δική σας στήριξη. Διότι εμείς, ξέρετε, δεν ερχόμαστε για να βολευτούμε και να βολέψουμε. Διότι εμείς είμαστε τέκνα της ανάγκης και όριμα τέκνα της οργής και ερχόμαστε για να δώσουμε στο λαό και στη χώρα ελπίδα, αισιοδοξία και προοπτική. Και ο αγώνας αυτός, η σύγκρουση, θα είναι μεν σκληρή, θα είναι όμως επιτυχής. Και όπως πολύ συχνά λέει και ο συντοπίτης σας ο Σταθάκης, με τους έξω θα είναι εύκολα τα πράγματα. Θα είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί η Ελλάδα, παραμένει συστημικός κίνδυνος για την Ευρωζώνη και τις μεγάλες τράπεζες. Θα είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί με αυτή την πολιτική, όλα αυτά τα χρόνια, ενώ λαιλατεί το ελληνικός λαός, κερδίζουν δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν, δεν θα θέσουν σε διακινδύνευση την προοπτική του να συνεχίσουν να έχουν όφελος. Θα διαπραγματευτούν για πρώτη φορά. Θα αναγκαστούν να διαπραγματευτούν. Για πρώτη φορά
το τραπέζι της διαπραγμάτευσης δεν θα είναι κενό από την απέναντι πλευρά όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ξέρετε, τσακωνόντουσαν ποιος θα πρωτοκάτσει στις ίδιες καρέκλες. Ο Τόμψεν ή ο Στουρνάρας. Ο Σόιμπλε ή ο Σαμαράς. Τσακωνόντουσαν ποιος θα κάτσει από την από εδώ πλευρά. Μόλις εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρχουν και στις άλλες καρέκλες στην απέναντι πλευρά κάποιοι που θα καθίσουν να διεκδικήσουν τα δίκαια του λαού μας. Πιο δύσκολη θα είναι η μάχη μέσα στη χώρα. Πιο δύσκολη θα είναι η μάχη με αυτή τη λυσαλαία αντίδραση του κατεστημένου, αυτοί που κερδίζαν και πριν το μνημόνιο, αλλά και σήμερα ως άλλοι μαυραγωρίτες της εποχής της κατοχής, κερδίζουν, κερδοσκοπούν πάνω στα ερείπια και στη λαϊλασία του λαού και του τόπου. Αλλά για αυτή τη μάχη ένα πράγμα χρειαζόμαστε για να κερδίσουμε. Την διαρκή δική σας στήριξη. Και την δική σας στήριξη την θέλουμε περισσότερο όταν θα γίνουμε κυβέρνηση παρά τώρα που είμαστε στην αντιπολίτευση. Την θέλουμε περισσότερο τη δική σας στήριξη, τις διαδηλώσεις, τις κινητοποίησεις, την ενεργοποίησή σας όταν θα δίνουμε τη μάχη με αυτό το κατεστημένο παρά τώρα που χρειαζόμαστε βεβαίως τη στήριξη και την ψήφο σας. Φίλες και φίλοι, θέλω όμως με την ευκαιρία να πω κι άλλη μια αλήθεια σήμερα εδώ, στα Χανιά. Να πω την αλήθεια του τι μας περιμένει εάν ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος έχουν μια απλή ήττα όπως προσδοκούν, όπως αγωνιούν, όπως πασχίζουν στις επόμενες εκλογές. Διότι ξέρετε, το θέμα δεν είναι αν θα έχουν ήττα. Το θέμα είναι αν θα έχουν συντριβή ώστε την επόμενη μέρα να μας αδειάσουν τη γωνιά, να ξαναχτίσουμε την πατρίδα μας με αισιοδοξία και ελπίδα. Αν όμως καταφέρουν και επιβιώσουν και θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα, όχι μόνο τη συκοφαντία, αλλά θα σμπρώξουν τον κόσμο να απέχει, θα δημιουργήσουν νέα σχήματα, θα βάλουν κάποιους με τη μάσκα του καινούργιου φορώντας, με το προσωπείο του καινούργιου, να στηρίξουν το παλιό, διότι το παλιό δεν τραβάει πια, δεν είναι ελκυστικό και έχουν βρει ήδη πολλούς για να το κάνουν αυτό, σε συνθήκες ιδανικές πίεσης και θερμοκρασίας, συνθήκες τηλεοπτικού στούντιου, με φώτα, μακιγιάζ και κάμερες. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν, λέμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε τι μας περιμένει αν στις 26 του μήνα καταφέρουν να κρατηθούν στη διακυβέρνηση του τόπου. Ένα νέο μνημόνιο. Το έχει ήδη συμφωνήσει ο κύριος Σαμαράς και σε αντάλλαγμα πήρε τα δώρα της κυρίας Μέρκελ, τη στήριξη του κυρίου Σόιμπλε και τους επένους όλων των κερδοσκόπων. Ζητήσαμε μάλιστα να το καταθέσουν οι μοιραίοι και άβουλοι στη Βουλή. Δεν το κάνανε, αλλά για κακή τους τύχη ένα-ένα τα σημεία του νέου μνημονίου αυτής της νέας βαρβαρότητας βγαίνουν στη φόρα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το πραγματικό προεκλογικό πρόγραμμα του κυρίου Σαμαρά που ποτέ δεν θα σας πει. Απελευθέρωση των απολύσεων. Γενίκευση της ενοικίασης εργαζομένων ακόμα και στο δημόσιο. Κατάργηση τριετιών που σημαίνει ότι όλοι οι μισθοί θα πάνε στο επίπεδο του βασικού. Κατάργηση οικογενειακών επιδομάτων. Νέα μείωση συντάξεων ακόμα και των αναπηρικών. Και όλα αυτά μετά την κάλπη. Μέχρι την κάλπη θα κρύβονται. Όπως ακριβώς έκαναν και το 12, όταν έταζαν στο λαό επαναδιαπραγμάτευση πριν τις κάλπες, ενώ είχαν έτοιμο το μεσοπρόθεσμο και τα νέα σκληρά μέτρα στο σιρτάρι για μετά τις κάλπες. Όταν ο Πρωθυπουργός είπε ουδείς αναμάρτητος. Αλλά ξέρετε κάτι. Δεν θα τους αφήσουμε να κρύβονται και να κοροϊδεύουν. Αυτό σας το υπόσχομαι και προσωπικά, κύριε Σαμαρά. Το προεκλογικό σας πρόγραμμα θα το μάθει ο ελληνικός λαός. Θα το ξεσκεπάσουμε. Με τα ψέματα δεν θα καταφέρετε να μείνετε όρθιοι, διότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Φίλες και φίλοι, μιας και μίλησα για ψέματα, να θυμηθώ και ένα άλλο ψέμα. Λίγο μετά την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ, βγήκαν και ανακοίνωσαν μεγαλοπρεπώς ότι ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος έθεσε στη Γερμανίδα καγκελάριο το θέμα
του ανεκπλήρωτου κατοχικού δανείου και των γερμανικών επανορθώσεων. Και λίγο αργότερα εκτέθηκαν και από τους ίδιους τους προστάτες τους, τους Γερμανούς, που ανακοίνωσαν επισήμως ότι το θέμα του κατοχικού δανείου ουδέποτε ετέθη από την ελληνική κυβέρνηση στην κυρία Μέρκελ. Δεν ξαφνιαζόμαστε γι' αυτό, καθόλου δεν ξαφνιαζόμαστε. Ένα πράγμα όμως λέμε. Δεν είναι μακριά εκείνη η μέρα που θα τεθεί, θα διεκδικηθεί και θα δικαιωθεί ιστορικά το θέμα του κατοχικού δανείου. Όχι βέβαια από την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου, αλλά από την επόμενη κυβέρνηση που δεν θα είναι κυβέρνηση της υποτέλειας, δεν θα την κρατά κανείς στο τσεπάκι του και θα είναι κυβέρνηση της αριστεράς, θα είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Αυτοί που κυβερνούν την πατρίδα μας, πολίτες των Χανίων σήμερα, τα καλά παιδιά της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε, οι αυτουργοί των μνημονίων, θεωρούν, ξέρετε, και τη δημοκρατία αναλώσιμη. Και αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτικό το καθήκον όλων μας, να τελειώνουμε επιτέλους με το παλιό, το φθαρμένο, το αυταρχικό, το επικίνδυνο, το αντιδημοκρατικό που εκπροσωπεί η κυβέρνηση Σαμαρά. Να τελειώνουμε με όλους αυτούς εδώ και τώρα. Και αν θέλετε να σταθούμε απέναντι σε αυτόν τον άξονα που θέλει την Ελλάδα όχημα ξένων και εχθρικών στο λαό της συμφερόντων. Αυτή λοιπόν είναι η δική μας κατεύθυνση. Εντελώς αντίθετη με την κατεύθυνση του άξονα των μνημονίων. Αυτό καθορίζει και τον χαρακτήρα αυτής της τριπλής εκλογικής μάχης στα τρία μέτωπα, ευρωεκλογές, περιφέρειες και δήμοι που έχουμε μπροστά μας, να ιτηθούν παντού οι δυνάμεις των μνημονίων, να ιτηθούν συντριπτικά και απόλυτα, να δώσει ο λαός μας την ευκαιρία σε πρόσωπα άφθαρτα, με αγωνιστικό βιογραφικό, με γνώση των προβλημάτων, αλλά και σε πρόσωπα αποφασισμένα να δώσουν τη μάχη κατά της καταστροφής, να αναλάβουν την ευθύνη στους δήμους και στις περιφέρειες. Εδώ στην Κρήτη αυτό σημαίνει ότι πέρα από τη μεγάλη ανατροπή που ξέρετε θα έρθει στις 25 του Μάη, ανατροπή που την είδαμε και στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά τώρα θα πάρει διαστάσεις τριάμβου, πέρα από αυτήν την ανατροπή που αναμένεται, σημαίνει να ξεκινήσει και η μεγάλη αλλαγή για τον τόπο σας. Με τον Μιχάλη τον Κρυσοτάκη στην περιφέρεια της Κρήτης νικητή, στο δεύτερο γύρο και πρώτο από τις 18 του μήνα και νικητή στις 25. Για να ξαναγίνει η Κρήτη η δυναμική οικονομία που όλοι θαυμάζουμε. Θαυμάζαμε στο παρελθόν. Για να σταματήσει και να χτυπηθεί η ανεργία που κάνει το νησί να αιμορραγεί, να σταματήσει η καταστροφή των κοινωνικών υποδομών. Θέλουν την Κρήτη χώρο φαραωνικών σχεδίων και καταστροφών και κατασκευών φαραωνικών. Δίνουν την Κρήτη λάφυρο στα μεγάλα συμφέροντα. Η Κρήτη όμως αξίζει μια καλύτερη μοίρα. Και πιστεύω ότι μπορούμε να ανατρέψουμε και να αντιστρέψουμε τη συνεχιζόμενη παρακμή της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Να αντιστρέψουμε την παρακμή του συνεταιριστικού κινήματος. Προέχει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες που έχει αυτός ο τόπος και κυρίως τις δυνατότητες του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα στην Κρήτη. Εδώ στον ομό των Χανίων γνωρίζω ότι πάνω από 2.000 αγρότες ξεκίνησαν πρωτοποριακά εγχειρήματα. Η αμπελουργή και η υνοπαραγωγή της Κρήτης έκαναν τεράστια βήματα για την αναβάθμιση του κρασιού, πολλές εξαιρετικές προσπάθειες τυποποίησης ποιοτικών προϊόντων της κρητικής γης έχουν ξεκινήσει παντού. Αυτή λοιπόν η Κρήτη της παραγωγής και της δημιουργίας είναι που παλεύει με την Κρήτη της λαιλασίας. Και αυτή η Κρήτη πρέπει να νικήσει. Η Κρήτη που αντιστέκεται
που δίνει τη μάχη της παραγωγικής ανασυγκρότησης χωρίς κρατική αρρωγή, χωρίς εργαλεία και μέσα που αφιδώς έπρεπε να προσφέρει η πολιτεία. Αυτή την Κρήτη εμείς θα στηρίξουμε. Αυτή την Κρήτη οραματιζόμαστε κόντρα στα μνημονιακά, στις μνημονιακές επιταγές και στις εργαλειοθήκες του ΟΣΑ που ήρθανε για να μας αποσυναρμολογήσουν και για να δώσουν την ευκαιρία στα μεγάλα καρτέλ να επιβάλλουν την πολιτική της κερδοσκοπίας στους παραγωγούς. Η Κρήτη όμως, πολίτες των Χανίων, χρειάζεται αναπτυξιακό όραμα και σχεδιασμό. Χρειάζεται κατεπηγόντως χωροταξικά σχέδια παντού. Χρειάζεται να προστατεύει τους υπέροχους φυσικούς θησαυρούς της από το Λαφωνήσι, τον Πάλο και τη Σαμαριά μέχρι το Βάη. Η Κρήτη χρειάζεται να ζωντανέψει την ενδοχώρα της, συνδέοντας τον τουρισμό με τον πολιτισμό και την εξαιρετική παραγωγή της. Η Κρήτη χρειάζεται να αξιοποιήσει το επιστημονικό της δυναμικό και τα εξαιρετικά της πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ που οι πολιτικές των τελευταίων κυβερνήσεων τα έχουν κατασυκοφαντήσει. Κρήτη χρειάζεται να ανοίξει νέους δρόμους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στους τομείς της ανακύκλωσης, να δώσει νέα παραδείγματα στην αναμόρφωση των πόλεων και στην ανάδειξη του μοναδικού αρχιτεκτονικού της πλούτου. Όλα αυτά όμως, να είστε βέβαιοι, δεν μπορεί να γίνουν με μια περιφερειακή διοίκηση η οποία θα σκύβει το κεφάλι και θα λέει ναι ή yes ή για, δεν ξέρω σε ποια γλώσσα θα το λέει, στις μνημονιακές κυβερνήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει με μια περιφέρεια ανυπότακτης πολιτικής του μνημονίου, με μια περιφέρεια που θα βάλει τον πολίτη και τον κρητικό λαό μπροστά για το συμφέρον του κρητικού λαού. Και αυτή θα είναι η διοίκηση με περιφερειάρχη τον Μιχάλη τον Κριτσοτάκη. Αλλά και τα Χανιά, η πόλη σας, το στολίδι της Κρήτης, αξίζουν μια νέα αυτοδιοικητική πνοή. Με όραμα, σχέδιο και δημοκρατικό προγραμματισμό. Με τον πολίτη, το δημότη, συμμέτοχο και συνδημιουργό στις αποφάσεις για το αύριο της πόλης. Με την πρωτοβουλία πολιτών και υποψήφιο δήμαρχο το Γιάννη Σαρή και αυριανό δήμαρχο στη Δημοτική Αρχή της πόλης μπορούν να αλλάξουν πολλά. Μια αυτοδιοικητική πρωτοβουλία που βάζει πρώτα τον άνθρωπο, που υπερασπίζεται το βαθύτερο νόημα της αυτοδιοίκησης κόντρα στις παλαιοκομματικές λογικές και πρακτικές από τις οποίες τόσο πολύ έχετε πια υποφέρει σε αυτή την πόλη, σε αυτό το νομό. Μια αυτοδιοικητική πρωτοβουλία που έρχεται από τα κάτω για να στηρίζει τους από κάτω. Μας κάνανε κριτική οι πολίτες των Χανίων, γιατί λέει εμείς δεν κάναμε όπως οι άλλοι να δώσουμε το χρήσμα ως ρουσφέτη ή δώρο του αρχηγού στον υποψήφιο δήμαρχο, αλλά εμείς δώσαμε το λόγο στα ίδια τα μέλη της δημοτικής κίνησης. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτοί είμαστε. Εμείς θέλουμε όχι την εξουσία στο όνομα του λαού για να την ασκούμε ρήμην του λαού. Θέλουμε την εξουσία από το λαό, με το λαό, για το λαό. Λοιπόν, εμείς τη δημοκρατία δεν την έχουμε μια ξένη λέξη στο λεξιλόγιό μας. Τη δημοκρατία την κάνουμε πράξη και στις δικές μας τις διαδικασίες θα την κάνουμε πράξη αύριο και στους δήμους, στις περιφέρειες, στη διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που έχουμε με τα κόμματα του κατεστημένου και της οικογενειοκρατίας που έχουν καταστρέψει για χρόνια τώρα αυτόν τον τόπο. Πολίτες των Χανίων, το ξέρω ότι είστε ώρες όρθιοι εδώ, μας παρακολουθείτε, αλλά εγώ μπορεί να μιλάω μέχρι αύριο. Σας βλέπω τόσους πολλούς και χαίρομαι, ενθουσιάζομαι, είναι μήνυμα αισιοδοξίας αυτό που μας δίνετε σήμερα, είναι μήνυμα νίκης, είναι μήνυμα ότι η Κρήτη θα ανοίξει το δρόμο της μεγάλης ανατροπής. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να κατέβω από το βήμα. Θα κατέβω λέγοντας σας τούτο. Σε αυτές τις εκλογές, τρεις θα είναι οι κάλπες, αλλά μία μόνο η επιλογή. Να τελειώνουμε με αυτούς που μας έχουν καταστρέψει. Να νικήσουμε. Να γυρίσουμε σελίδα.
σε αυτές τις εκλογές βεβαίως ψηφίζουμε και για δημάρχους. Θα βγάλουμε δήμαρχο τον Ανδρουλάκη. Τον Ανδρουλάκη στο Ρέθυμνο. Ναι, φυσικά. Εδώ θα βγάλουμε το Σαρί. Σε αυτές τις εκλογές θα βγάλουμε δήμαρχο και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Αύριο θα πάω και στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία, γιατί και εκεί πρέπει να βγάλουμε δήμαρχο. Πρέπει να αλλάξουμε τον αυτοδιοικητικό χάρτη και θα τον αλλάξουμε από τα κάτω προς τα πάνω, και από τα κάτω σημαίνει ότι η Κρήτη πρώτη θα δώσει το μήνυμα της μεγάλης ανατροπής. Σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές θα πάρουν απάντηση οι βλαχοδήμαρχοι που κρύβουν την κομματική τους στήριξη, ενώ το βράδυ των εκλογών ξέρουμε για άλλη μια φορά ότι θα πανηγυρίζουν μαζί με τους συναυτουργούς των μνημονίων. Σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές λοιπόν ψηφίζουμε για δημάρχους, ψηφίζουμε για περιφερειάρχες. Σε αυτές τις ευρωεκλογές ψηφίζουμε και για ευρωβουλευτές. Αλλά να ξέρετε ότι και στις τρεις αυτές κάλπες ψηφίζουμε για κάτι ακόμα μεγαλύτερο από όλα αυτά. Ψηφίζουμε για τις ζωές μας. Ψηφίζουμε για το μέλλον του τόπου μας. Ψηφίζουμε για το μέλλον των επόμενων γενιών. Ψηφίζουμε για την Κρήτη, ψηφίζουμε για την Ελλάδα, ψηφίζουμε για την Ευρώπη, ψηφίζουμε για τις ζωές μας. Γι' αυτό λοιπόν το μήνυμά μας είναι: τέλος πια η υπομονή, φτάνει πια η ανοχή. Στις 18 και στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 φεύγουνε και γυρίζουμε σελίδα για τον τόπο. Φεύγουνε και γυρίζουμε σελίδα για τη χώρα και το λαό μας. Όχι απλά γυρίζουμε σελίδα, αλλάζουμε βιβλίο. Και να είστε βέβαιοι ότι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μας δίνετε το μήνυμα της νίκης και της αισιοδοξίας. Γεια σας. Καλούς αγώνες. Καλή αντάμωση ξανά όταν θα πανηγυρίζουμε για τη μεγάλη νίκη του λαού μας. Γεια σας. Ας έρθουν λοιπόν στο βήμα ο Μιχάλης ο Κριτσοτάκης, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης και αυριανός Περιφερειάρχης Κρήτης, μαζί με τους δύο αντιπεριφερειάρχες που είναι σήμερα στη συγκέντρωσή μας. Ο συνονόματος Σταθάκης από το Ρέθυμνο και ο Αγοραστάκης από τα Χανιά. Ας έρθει και ο αυριανός δήμαρχος των Χανίων. Και επειδή προέτρεξα, ας έρθει και ο Ανδρουλάκης, ο Μιχάλης, από το Ρέθυμνο. Γεια σας! Η συγκέντρωσή σας σήμερα επιβεβαιώνει. Στην Κρήτη θα έρθει η μεγάλη ανατροπή. Και στις 23 του μήνα θα δώσουμε ραντεβού στο Ηράκλειο. Θα κλείσουμε την προεκλογική εκστρατεία εδώ στην Κρήτη, γιατί από την Κρήτη θα έρθει η μεγάλη ανατροπή. Γεια σας!